Η Καβάλα Expo 2012 ανοίγει την ερχόμενη Παρασκευή τις πύλες της και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τόσο του κοινού όσο και των επιχειρηματιών οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία σε έναν χώρο μεγέθους 4.500 τετραγωνικών μέτρων να παρουσιάσουν τα εκθέματά τους και τα εμπορεύματά τους και να προσελκύσουν υποψήφιους αγοραστές. Παρά την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι έμποροι και οι βιοτέχνες, το ενδιαφέρον των υποψήφιων εκθετών τόσο από την Καβάλα και την ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας, ακόμη και από χώρες του εξωτερικού, ήταν τόσο μεγάλο που οι υπεύθυνοι της Καβάλα Expo βρέθηκαν στη δύσκολη θέση να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν όλες τις αιτήσεις. Ένα γεγονός που αναμφίβολα δείχνει την πολύ μεγάλη σημασία που έχουν αποκτήσει για τον επιχειρηματικό κόσμο εκθέσεις θεσμοί όπως η Καβάλα Expo. Έχουμε εκθέτες τους οποίους δεν μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε. Έγινε μια πρώτη σκέψη να βάλουμε και μια προσθήκη στην έκθεση. Αυτό έβγαινε αρκετά ακριβή και την εγκαταλείψαμε. Απλώς προσπαθούμε τώρα να μειώσουμε λίγο τον χώρο των περιπτέρων, να στριμώξουμε δηλαδή περισσότερο κόσμο για να έρθει όσο γίνεται περισσότερο επιχειρηματικός κόσμος αυτή την έκθεση. Φέτος πραγματικά υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη ζήτηση, κυρίως από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα. Από την άλλη πλευρά έχουμε και διεθνείς συμμετοχές, Σερβία, Βουλγαρία και Τουρκία με ξεχωριστά περίπτερα. Θα έχουμε αποστολές από γύρω στα 100-110 άτομα, από Αρμενία, από Βουλγαρία, από Τουρκία, από Σερβία, θα έχουν 60 άτομα μόνο από Σερβία, από τα επιμελητήρια του Λέσκου μέχρι της Μιγουντίνα. Επομένως δείχνει ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και μια και συμπληρώνουμε τα 20 χρόνια μας, ελπίζουμε να είναι μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουμε διοργανώσει σαν επιμελητήριο. Η κρίση πάντοτε δημιουργεί ευκαιρίες και προφανώς οι επιχειρηματίες της Καβάλας το έχουν καταλάβει. Έχουμε από Αλεξανδρούπολη, από Κομωτινή, από Ξάνθη, από Δράμα, από Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, από Τρίπολη, από Λάρισα, από Γιάννενα. Έχουμε ξεκινήσει μια πολιτική από πέρυσι με ανιδέα συμμετοχή σε εκθέσεις άλλων επιμελητηρίων. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δίνει και έγκλη στη δικιά μας έκθεση, αλλά και εμείς στηρίζουμε τις εκθέσεις των άλλων επιμελητηρίων. Δεν περίμενα φέτος τα πράγματα έτσι να εξελιχθούν έτσι όπως εξελίχθηκαν, διότι ο χώρος αποδεικνύεται ότι τελικά είναι λίγος.